Ροδόπιστο επίκεντρο μέρος δεύτερο, φίλες και φίλοι, και βρισκόμαστε μέσα στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Πλάι μου έχω τη Ζωή Κοσμίδου, υπεύθυνη του Μεγάρου, για να κάνουμε μια σύντομη μένα αλλά περιεκτική συζήτηση για αυτό. Κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και που πάντα έχετε την δυνατότητα να προβάλλετε ό,τι όμορφο γίνεται εδώ στο Μέγαρο, γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια. Ένα Μέγαρο το οποίο πριν από δύο χρόνια, όπως λέτε και εσείς, ήταν στην αφάνεια. Χρόνια το είχαμε αναδείξει κι εμείς ότι δεν γινόντουσαν πράγματα. Τι άλλαξε ώστε να γίνονται εκδηλώσεις και για μικρούς και για μεγάλους και με έμφαση φυσικά τον πολιτισμό? Κοιτάξτε, υπήρξε μια γενναία απόφαση ότι το Μέγαρο πρέπει να προχωρήσει. Και έτσι βρεθήκαμε κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, κάποιοι θεσμικοί παράγοντες, φυσικά και με την υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη προχωρήσαμε στο άνοιγμα. Ανέλαβα αυτήν την ευθύνη, η αλήθεια είναι, με κάποιο ρίσκο, αλλά μας βγαίνει καλά. Γιατί το αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος, το έχει τόσο πολύ ανάγκη όλη η περιφέρεια που είναι στο πλευρό μας. Με εκδηλώσεις που έχουν ποιότητα και που βασίζονται τόσο σε μεγάλα συγκροτήματα που έχουν έρθει από το κέντρο, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε ντόπιους καλλιτέχνες. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Εδώ πρέπει να στηριχτούμε για να δείξουμε την κουλτούρα της περιφέρειας, της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, που είναι πάρα πολύ δυνατή. Και είναι και εκδηλώσεις, συγγνώμη που σας διακόπτω, που προσφέρονται δωρεάν για τον κόσμο. Ναι. Σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα φτωχή, αλλά και σε μια εποχή που όλοι δοκιμαζόμαστε, το να προσφέρουμε πολιτισμό δωρεάν στον κόσμο είναι σημαντικό. Σας ευχαριστώ που το θέτετε έτσι και πράγματι είναι σημαντικό. Είναι υποχρέωσή μας. Φυσικά είναι μέσα στις αρμοδιότητες της περιφέρειας να στηρίζει και να προάγει τον πολιτισμό, πολύ περισσότερο μέσα σε μέσο ενός κτηρίου που λάμπει. Πραγματικά είναι ο ίδιος ο πολιτισμός το Μέγαρο. Επομένως, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση θα λειτουργήσουμε έτσι, λειτουργούμε έτσι, με δωρεάν την προσέλευση. Θα δούμε στη συνέχεια αν θα μπορέσουμε και πώς θα το προχωρήσουμε ώστε να υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο σε όλο αυτό. Έχουμε σπάσει και λίγο τα ταμπού, δηλαδή δεν γίνονται μόνο εκδηλώσεις, μία συναυλία, ένα θεατρικό ή οτιδήποτε. Βλέπουμε ότι γίνονται και εκδηλώσεις και για μικρούς μαθητές, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο ίσως να γνωρίσουν και το χώρο. Ναι, το επιδιώκουμε αυτό. Ήδη από τα Χριστούγεννα, από την περίοδο των Χριστουγέννων, δεν ξέρω αν είχατε έρθει, κάναμε ένα δεκαήμερο για παιδιά. Και συνεχίζουμε σε αυτή τη φάση. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 15 μέρες, είχαμε μια φανταστική εκδήλωση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας για τη μάνα, που ήρθαν όλα τα παιδιά των ιδιωτικών και μη παιδικών σταθμών. Ήταν εξαιρετική η παρουσία τους εδώ και όλο το πρόγραμμα. Αυτή την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα, σε συνεργασία με 50 και πλέον φορείς του τόπου, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, να μπορέσεις να συνθέτεις και να κινητροποιήσεις όλους αυτούς τους πολιτιστικούς, τους αθλητικούς, τους φορείς, τους επιστημονικούς φορείς, να βρίσκονται εδώ. Τα παιδιά ήρθαν από τα σχολεία το πρωί και με τους γονείς το απόγευμα και παρακολούθησαν θέατρο, παρακολούθησαν αθλητικές δράσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Είναι πραγματικά μια εβδομάδα χαράς και δημιουργίας στο Μέγαρο. Πρόσφατα ήρθε και η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδών, η πρώην Υπουργός τώρα, καθότι έχουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση, υπογράφοντας μαζί με τον Περιφερειάρχη ένα σύμφωνο για να συνεργαστεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Εθνική Λυρική Σκηνή, συγκεκριμένα για το Μέγαρο. Αναφορικά με αυτή την κατάσταση, τι πιστεύετε ότι συνετέλεσε ώστε να υπογραφεί αυτό το σύμφωνο και πώς θα το δούμε να παίρνει ουσία? Κοιτάξτε, υπήρξε μια μεγάλη προεργασία για να φτάσουμε εδώ. Υπήρξε το μεγάλο ενδιαφέρον και της Υπουργού και του Περιφερειάρχη και είμαστε τώρα πια πολύ κοντά στο να υποβληθεί η πρόταση, γιατί άνοιξε το μέτρο από την πλευρά της περιφέρειας. Τώρα είμαστε πολύ κοντά στο να υποβληθεί και η πρόταση για μια καλλιτεχνική δράση τριετίας. Πάρα πολύ σημαντικό για το Μέγαρο, που θα βασίζεται σε μεγάλες εκδηλώσεις με ένα ενδιαφέρον τεράστιο και από την Αθήνα, αλλά κυρίως δεν θα ξεχάσουμε και θα ενεργοποιήσουμε τον τόπιο καλλιτεχνικό έτσι δυναμικό, που έχουμε πολύ και δυνατό, όπως είπαμε. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Κουμεντάκη,
εξαιρετικός, τον υπηρεσιακό τώρα Υπουργό Πολιτισμού. Και έτσι θα προχωρήσουμε, πιστεύω, πάρα πολύ δυναμικά και πάρα πολύ ουσιαστικά. Είναι μεγάλη τιμή για την περιφέρειά μας, για το Μέγαρο, να έχουμε αυτή την συνεργασία με την λυρική σκηνή. Πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Θεωρείτε ότι το Μέγαρο μπορεί σιγά-σιγά να προσελκύει και επισκέπτες, δεδομένου ότι είναι το μοναδικό, ίσως, στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, βάζω και τη Βουλγαρία μέσα, ώστε σιγά-σιγά να αποτελεί και ένα τοπόσιμο πολιτισμού και τουρισμού για την Κομωτινή? Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρουμε. Ήδη είχαμε κάποιες συνεννοήσεις και στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα Χριστούγεννα με την Βουλγαρία, με την Σόφια και την Φιλιππούπολη, αλλά και από εδώ και πέρα. Άλλωστε, ήδη προσελκύουμε και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη ανθρώπους που ενδιαφέρονται πάρα πολύ και καλλιτέχνες. Ξέρετε, τα καλλιτεχνικά, τα μεγάλα καλλιτεχνικά σχήματα πια αρχίζουν και μας ψάχνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα φτάσουμε στο να γίνουμε σημείο αναφοράς πολιτισμού και τουρισμού, αλλά και εκπαίδευσης και παιδείας. Mm-hmm. Αυτός είναι και για μένα ένας πολύ σημαντικός στόχος, παιδείας και μιας δυνατότητας να ενώνουμε μέσα από την τέχνη και μέσα από την δημιουργία. Ένας στόχος που θέλω να πιστεύω ότι είναι εφικτός. Επειδή θα δείξουμε στη συνέχεια και ένα κομμάτι της εκδήλωσης, σε τι αφορά αυτή, δώστε μας μερικά στοιχεία. Ναι. Εντάσσεται στον κύκλο των επαιτειακών εκδηλώσεων όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε και τις δράσεις για τα 100 χρόνια των ελευθερίων. Συνεχίζουμε όμως. Ελευθέρια, 100 χρόνια, 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πατρίδας. Είμαστε στο μήνα των ελευθερίων της Θράκης. Και έτσι έχουμε σήμερα μία συνάντηση καταπληκτική. Μία σύμπραξη της χοροδίας, της πολυφωνικής χοροδίας του Ιστορικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης. Να πως είναι το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, έτσι, ένα σημείο συνάντησης όλης της Βορειοελλάδος με μία καταπληκτική χοροδία της Νέας Ρεδεστού από την Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε τους Ελεύθερους Πολιορκημένους και εδώ θα συμπράξει και ο Εύμολπος, η χοροδία της Κομωτινής. Άρα βλέπουμε στην πράξη αυτό που αναλύσατε νωρίτερα, μια συνεργασία εκτός και εντός Κομωτινής. Ακριβώς, ακριβώς. Ταυτόχρονα προχωράμε και σε άλλα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση, ένα φεστιβάλ χορού στις 16 του μηνός. Mm-hmm. Ενεργοποιούμε και έχουμε πολύ στενή συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Θα έχουμε μια εξαιρετική βραδιά χορού από το τμήμα από τον ΤΕΦΑ στις 10 Ιουνίου το βράδυ. Ασχολούμαστε με όλους τους τομείς της τέχνης, χορό, μουσική, ζωγραφική. Είχαμε μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής του κυρίου Ηλιάδη, ο οποίος ζωγραφίζει με το στόμα. Είναι μια καταπληκτική, έτσι, συνύπαρξη όλων των τεχνών συμβαίνει στο Μέγαρο. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε μια βραδιά με Αμερικάνους καλλιτέχνες από την Αμερικάνικη στρατιά που εδρεύει στην Ευρώπη σε συνεργασία με το Δέλτα Σώμα Στρατού. Είμαστε ανοιχτοί πολύ. Ήδη σκεφτόμαστε πολύ όμορφα πράγματα και στη συνέχεια. Έχουμε προγραμματίσει για ένα συνέδριο μουσικής που θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου, στο οποίο θα αναδειχθούν θρακιώτες και γενικά καλλιτέχνες της περιφέρειάς μας. Ταυτόχρονα δίνουμε δυνατότητα στα παιδιά του τόπου μας να έρθουν να δουν το Μέγαρο και μουσικά. Για παράδειγμα, είχαμε συνάντηση όλων των μουσικών σχολείων της περιφέρειας. Και θα συνεχίσουμε έτσι. Θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία που πιστεύω ότι θα έχει ένα όμορφο αποτέλεσμα και το εισπράττουμε το αποτέλεσμα από όλους όσους έρχονται. Κάθε φορά μας λένε, μα ήταν καταπληκτικά, μα τώρα είναι καλύτερα από την προηγούμενη. Κάθε φορά νομίζω ότι δίνουμε το στίγμα της ποιότητας. Κλείνοντας, πριν σας αποδεσμεύσω, κατεβαίνετε και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τη νέα περιφερειακή αναγέννηση του Χρήστου Μέτιου. Να φανταστώ, ο πολιτισμός είναι στην ατζέντα των προτεραιοτήτων σας? Οπωσδήποτε, παρά το γεγονός ότι είμαι πολιτικός μηχανικός και 35 χρόνια έτσι στον τομέα των έργων, με δράση πάνω σε αυτό.
Διετέλεσα για χρόνια στον τομέα της διοίκησης ως εκτελεστική γραμματέας της περιφέρειας. Ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι έτσι ιδιαίτερο που σίγουρα πρέπει να στηριχθούμε σε αυτόν για να αναπτύξουμε τον τόπο μας. Γιατί μέσα από τον πολιτισμό αναδεικνύουμε τους ανθρώπους μας και η βάση του τόπου μας είναι οι άνθρωποι του. Ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να δούμε και γενικότερα τη λειτουργία του Μεγάλου Μουσικής, αλλά και τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση για αυτό. Ευχαριστούμε εμείς για την παρουσία σας εδώ και την προβολή του Μεγάλου μας. Ευθύς αμέσως θα παρακολουθήσουμε ένα κομμάτι από την εκδήλωση και μετά θα σας αποδεσμεύσουμε. Κάθε Τρίτη μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, Ροδόπιστο Επίκεντρο, ήμουν ο Διονύσης Βοριάς. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και αυτή την εβδομάδα. Ζωσμένο από στεριά και θάλασσα, από τις ορδές του Ιβραήμ το Μεσολόγη, στις τάπιες του τις Σάπαρτες, ολόρθη κι όλη αίματα η Ελλάδα. Το Μεσολόγια θα μας το σίγουρα γούρα και γραμμή για αυτούς που τη ζωή τους δώσαν, για αυτούς που σπαταλήσαν τα νιάτα τους για τα όνειρα του κόσμου. We'll be right back.
ποτέ τα δάνεια της λευτεριάς. Yeah.